think that I need to explain how much this hurts, because it was my dream, it was a little bit a dream of my family, and I feel bad, I feel disappointed, a little bit angry, but most of all I feel really sad. Η Κατερίνα Αυγουστάκη απάντησε στην ακατανόητη απόφαση της κρατικής τηλεόρασης να την αποκλείσει από τον ελληνικό τελικό. It was a dream for me and an honor to sing or to have the possibility to sing on national television in Greece, and it hurts, but I feel most badly for my family. Τον πατέρα μου και η αγαπημένη μου γιαγιά. How many times I wasted inside looking outside. You get things done, but the day is gone. Η τραγουδίστρια έφτασε το πρωί στην Αθήνα από τις Βρυξέλλες και έδωσε έκτακτη συνέντευξη τύπου, όπου και αποκάλυψε ότι κανένας από την ΕΡΤ δεν φρόντισε έστω να την ενημερώσει για τον αποκλεισμό της. They didn't even suggest for me to sing another song. They just said, Basta, it's clear, you're disqualified. You don't need to come back without even calling my manager, me. We had to find out through the press. So it was a shock. Παρά τα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες 48 ώρες, η Κατερίνα Αυγουστάκη δεν θα έλεγε όχι σε μια συμμετοχή της με άλλο τραγούδι στον ελληνικό τελικό. Ωστόσο, φαίνεται ότι η κρατική τηλεόραση ακόμα και τώρα ακολουθεί το δικό της δρόμο, ενώ με βάση τους κανονισμούς της CBU δεν θα είχε κανένα πρόβλημα, όπως είπε και η εκπρόσωπος της δισκογραφικής εταιρείας. Σύμφωνα λοιπόν με τον βασικό κανόνα της CBU, το τραγούδι μπορεί κάλλιστα να διαγωνιστεί στο διαγωνισμό. Η τραγουδίστρια έβαλε τέλος και στις φήμες που την ήθελαν να συμμετάσχει με την Πολωνία στη φετινή Eurovision, αν και θα είχε τη δυνατότητα. I don't have Polish blood in me. I'm Belgian and I'm Greek. Όπως προκύπτει από τη σημερινή συνέντευξη τύπου, η κρατική τηλεόραση μάλλον βιάστηκε να αποφασίσει τον αποκλεισμό της Κατερίνας Αυγουστάκη, καθώς η τελική εκτέλεση του τραγουδιού δεν έχει παραδοθεί ακόμα στην ΕΡΤ. Το τελικό τραγούδι εμείς το παραλάβαμε χθες το βράδυ, άρα η ΕΡΤ στην πραγματικότητα δεν είχε ούτε καν το τελικό τραγούδι στα χέρια της. Οι υπεύθυνοι της ΕΡΤ υποστηρίζουν ότι πάντοτε μιλούσαν και μιλούν μόνο με τις δισκογραφικές εταιρείες και όχι με τους ερμηνευτές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ενημέρωναν τη δισκογραφική εταιρεία. Νομίζω ότι η ΕΡΤ είχε έρθει σε επαφή με την κυρία Αυγουστάκη πολύ πριν συνεργαστούμε εμείς. Καλή επιτυχία and ελπίζω σε μια ελληνική νίκη στο Όσλο. Ναι, 24 ώρια.